Είμαι στην αρχαία Καρχιδόνα, στην Τινησία, στην καρδιά του χειμώνα, μια πολύ βροχερή μέρα, συννεφιασμένη. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει κανένας. Απολαμβάνω τον αρχαιολογικό χώρο χωρίς καθόλου τουρίστες. Το καλοκαίρι γίνεται σφαγή εδώ. Τα λεωφορεία ξεφορτώνουν στις ορδές τους τουρίστες. Εδώ είναι τα λουτρά του Αντωνίου. Ίσως ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της ρωμαϊκής εποχής που έχει την Ισία και η περιοχή της Καρχιδόνας. Η οποία Καρχιδόνα εκτείνεται σε μια πολύ μεγάλη περιοχή με διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να δει κάποιος. Ό,τι έχει απομείνει από τους στόλους των λουτρών. Και παντού υπάρχει νερό κάτω. Έβρεχε για ώρες με πάρα πολύ δυνατή ένταση και τα πάντα έχουν γεμίσει νερό, το οποίο αντανακλάει τα μνημεία και τις πέτρες, και αυτό το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό στα δικά μου μάτια. Είναι σαν να περπατάω σε ένα χώρο στοιχειωμένο. Επιβλητικοί κύονες, αψίδες, επιγραφές, λαξευτή πέτρα παντού, γρανίτες, μάρμαρα. Και μαζί με αυτά κεραμικά. Παντού νερό και λάσπη και πουθενά άνθρωπος. Η έλλειψη του ανθρώπου και του τουρίστα στη δική μου νοοτροπία εξειδανικεύει το μέρος. Σαν να με αποφύγει γενικά ο πολλής κόσμος. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές σε κάποια πολύ γνωστά μέρη του κόσμου ή της πατρίδας μου επιλέγω να πηγαίνω εκτός εποχής. Πανύψηλοι κύονες και όλα αυτά εδώ πάνω ήταν καμάρες, ήταν θόλοι και παστοί. Τεράστια περιοχή. Κάποτε ήταν γεμάτο ζωή. Τώρα την περιβάλλει η σιωπή.